Καλώς ορίζουμε στο δελτίο μας τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτζιά, για να πούμε περισσότερα. Ενώ μαζί μας είναι και ο συνάδελφος Τάσος Θεοδόσης. Παρακολουθούμε, καλησπέρα σας αρχικά. Παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις. Κύριε Κοτζιά, σήμερα ήταν η μέρα διαπραγματεύσεων και έτσι θέλω να ξεκινήσουμε. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα για να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό που παρακολουθούμε. Φοβάμαι ότι ο Πούτιν έχει μπει σε ένα αδιέξοδο και ότι ο χρόνος δουλεύει σε βάρος του και δεν θέλει να το αναγνωρίσει. Γιατί όσο περνάνε οι μέρες και εμφανίζονται φωτογραφίες και μικρά φιλμ στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τόσο πιο πολύ θα πιέζονται οι δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συμπαρασταθούν στην Ουκρανία. Οι ίδιοι οι Ουκρανοί θα παίρνουν θάρρος γιατί δεν έχει καταρρεύσει η αντίστασή τους. Στη δε Ρωσία θα μεγαλώνουν οι αντιδράσεις. Να πω κάτι απλώς. Ο πρώτος σας ομιλητής από την Ουκρανία ήταν στην πόλη Πόλτοβα. Στην πόλη Πόλτοβα έγινε η μεγάλη σύγκρουση το 1708 ανάμεσα στην αυτοκρατορία της Σουηδίας και τη ρωσική αυτοκρατορία του Μεγάλου Πέτρου. Νίκησαν οι Ρώσοι και από τότε άρχισε να γίνεται μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη η Ρωσία. Είναι δηλαδή σε μια πόλη που ξεκίνησε η πορεία της ενδυνάμωσης του τσαρισμού. Και το λέω αυτό διότι η πολιτική του Πούτιν είναι τσαρική πολιτική. Δεν είναι πολιτική που είναι αυτή η Ρωσία που γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα. Και το λέω με μεγάλη μου λύπη, διότι η αντίληψη ότι πρέπει να καταλάβει, να καταβάλει και ακόμα και να διαλύσει το Ουκρανικό κράτος είναι μια αντίληψη που την είδαμε στην εποχή, στα τέλη του 18ου αιώνα, με το διαμελισμό και την εξαφάνιση του Πολωνικού κράτους. Κύριε Κοτζιά, πρόσφατα γράψατε και ένα πολύ ωραίο άρθρο για την ιστορία που θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θέλω όμως να έρθω στον Τάσο Θεοδόση, τον πολύ καλό συνάδελφο. Και νομίζω, Τάσο, ότι έχει σημασία ότι από σήμερα είναι σε ισχύ και οι κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αν θα πιεστεί ή όχι τελικά ο Πούτιν. Αυτό έχει να κάνει, Νατάσα, που μόλις λες. Να πάρουμε όμως την πάσα από τον κύριο Κοτζιά να τον καλησπερίσω. Καταρχήν, χαίρομαι που τον βλέπω ένα χρόνο μετά την εκπομπή που είχαμε κάνει στο Ιόνιαν. Εξαιρετική εκπομπή και καλησπέρα σε εσάς, τις διαδικασίες σας και φίλους μου. Λοιπόν, κύριε Κοτζιά, μου δώσατε μια πάρα πολύ καλή πάσα. Δηλαδή, ο Πούτιν τώρα τι προσπαθεί να κάνει, να κάνει μια Ρωσία, μια Σοβιετική Ένωση μεγάλη, γιατί σηματοδοτεί επίθεση από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενά σας από την πόλη που έγινε. Και δεύτερον, κύριε Κοτζιά, τι φοβάται, τι μπορεί να φοβηθεί τελικά ο Πούτιν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική, τη Γερμανία, ποιον μπορεί να φοβηθεί? Νομίζω ότι ο Πούτιν αυτό που θέλει είναι να ουδετεροποιήσει, φιλανδοποιήσει την Ουκρανία. Και κατόπιν, αν μπορεί, να τη διαμελήσει, να πάρει ένα μεγάλο της κομμάτι το οποίο θα παριστάνει την ανεξάρτητη δημοκρατία και μακρόχρονα να το ενσωματώσει. Αυτό που φοβάται ο Πούτιν αυτή τη στιγμή είναι οι αντοχές του ουκρανικού λαού στην αντίστασή του και αυτό που θα αρχίσει να φοβάται τις επόμενες μέρες θα είναι οι αντιδράσεις του ρωσικού λαού, ακόμα και των συμμάχων των ολιγαρχών, διότι οι ολιγάρχες δεν έχουν την ίδια αντοχή και υπομονή όπως αυτός απέναντι σε βαριές κυρώσεις. Σήμερα είχαμε τις δηλώσεις του βασιλιά του Αλουμινίου της Ρωσίας, ο οποίος ζήτησε να σταματήσει ο πόλεμος διότι δεν οδηγεί πουθενά. Μάλιστα. Και επειδή, Νατάσα, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω άλλη μια ερώτηση στον κύριο Κοτζιά. Θα ήθελα να δούμε λίγο τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Κάνατε λόγο στο άρθρο σας για επικοινωνιακά παιχνίδια, έλλειψη στρατηγικής. Μόνο επικοινωνιακά πάει καλά. Τι θεωρείτε ότι δεν έκανε καλά ή ότι έκανε καλά η κυβέρνησή μας? Κοιτάξτε, πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στη Μόσχα. Και εκεί τον έψησε ο Λαυρόφ ότι δεν θα μπουν μέσα στην Ουκρανία. Και τα αναπαρήγαγε αυτά τις διαβεβαιώσεις που του δώσανε οι Ρώσοι ότι δεν θα μπουν. Δεν έκανε καλά. Και έπρεπε να το δει πιο αυτοκριτικά αυτό. Και δεύτερον, επειδή υποτίθεται ότι είχαν χρόνο αφού δεν θα μπαίνανε οι Ρώσοι στην Ουκρανία, τους κάλεσε να διαμεσολαβήσουν στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Ούτε αυτό είναι σωστό, ούτε το έχει επεξεργαστεί κανείς, ούτε είναι της ώρας του. Και το τρίτο, αφού τον πείσαν οι Ρώσοι ότι δεν πρόκειται να κάνουν οτιδήποτε, σηκώθηκε και πήγε στην υποσαχάρια Μαύρη Αφρική. Και όταν άρχισε η μεγάλη κρίση στην Ουκρανία, ήταν εκτός γηπέδου, ας το πούμε. Και το τελευταίο, κακώς έδωσε άδεια στον πρέσβη της Ελλάδος να φύγει πρώτος-πρώτος από το Κίεβο, αφήνοντας πίσω του Έλληνες. Ξέρετε, από τα πλοία και από τη διπλωματία, ο τελευταίος που πρέπει να φεύγει, εκτός αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις και ανάγκες, είναι οι πρεσβευτές. Κατά συνέπεια, δεν κάνανε τίποτα από αυτά ορθό.
Και θέλω να σας πω κάτι, επειδή εγώ δεν συνήθιζα να πουλάω την πραγματιά μου σε εισαγωγικά. Εμείς όταν έγινε μετά τον πόλεμο του 2014 που τα ρωσικά στρατεύματα προωθηθήκαν γύρω από τη Μαριούπολη, κάναμε πάρα πολλές σοβαρές προειδοποίησεις για αποφάσεις που θα επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διαπραγματεύσεις και τον τρόπο που κάναμε τότε, να μην πειράξουν ούτε οι Ουκρανοί, ούτε οι Ρώσοι, τα ελληνικά χωριά. Δηλαδή μιλάμε για 140.000 ομογενείς, οι οποίοι λέει η παράδοση είναι από την εποχή του Χρυσάμπλου Δέρα, δηλαδή είναι αιώνες, χιλιετηρίδες εκεί. Και μάλιστα τότε φτιάξαμε και ένα κέντρο υγείας, δώσαμε σε χιλιάδες παιδιά της ελληνικής ομογένειας υποτροφίες για κατασκηνώσεις στην Ελλάδα. Θυμάμαι την τρομερή κατασκήνωση που έκανε τότε ο Γενικός Γραμματέας του Απόδημου Ελληνισμού, ο κύριος Κόκκινος, στη Ρόδο. Πήραμε μέτρα ανακούφισης, τους στείλαμε φάρμακα, τους στείλαμε τροφές και είχαμε ετοιμάσει ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μεγαλύτερο κομμάτι που θα ήθελε να έρθει στην Ελλάδα τότε, εάν ο πόλεμος συνεχιζόταν και φτάνανε το 15 οι Ρώσοι μέσα σε αυτά τα χωριά. Αυτά θέλει να τα παίρνει τα μέτρα από πριν. Πρέπει να έχει σχέδια εναλλακτικά πριν γίνουν οι πόλεμοι. Για να ξέρεις πώς αυτόματα θα αντιδράσει όλος ο μηχανισμός. Δεν τα ψάχνεις την ώρα της κρίσης. Μάλιστα. Κύριε Κοτζιά, να ρωτήσω για την κίνηση του Ουκρανού Προέδρου να υπογράψει το αίτημα για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πιστεύετε ότι αυτό σηματοδοτεί. Υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή η Πολωνία, οι τρεις Βαλτικές και οι πληροφορίες λένε και η Ρουμανία, που υποστηρίζουν την γρήγορη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει μια προστατευτική ασπίδα. Υπάρχουν οι άλλες δυνάμεις και η Επιτροπή που θεωρούν ότι αυτά χρειάζονται μια διαδικασία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θέλει να πιέσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρίσκεται την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει και να συντομεύσει ορισμένες διαδικασίες. Μια πολύ γρήγορη. Ξέρετε, έχει μια σημασία μες στον πόλεμο. Θέλει να δώσει μια ελπίδα και μια προσμονή στους ανθρώπους που βρίσκονται στα καταφύγια, που βρίσκονται χωρίς τις οικογένειές τους, που βρίσκονται μέσα σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Ότι μετά από αυτό θα έρθει μια καλύτερη μέρα. Νομίζω ότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην επιλογή του. Και πρέπει να σας πω ότι μας ευνηδίασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος δεν έχερε μεγάλης εκτίμησης διεθνώς και στην Ευρώπη, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι πιο λογικός και πιο αποφασιστικός από ό,τι περιμένανε. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Συγγνώμη, εδώ μόνο να σας πω, επειδή πολλοί κάνουν κριτική ότι είναι ηθοποιός, πράγματι, κωμικός ηθοποιός, αλλά και ο Ρέιγκαν, ξέρετε, που ήταν πολύ σκληρό καρύδι αμερικάνικο, υπήρξε ηθοποιός του Χόλιγουτ. Δεν λέει κάτι επάγγελμα από μόνο του. Νατάσα, αν μου επιτρέπεις να ρωτήσω τον κύριο Κοτζιά, επειδή ξέρει από ψυχολογία διπλωματίας, η απειλή αυτή με τα πυρηνικά και την ετοιμότητά του σε ύψιστο συναγερμό και ετοιμότητα όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση τέτοια να τα χρησιμοποιήσει ή θεωρείτε ότι είναι λεονταρισμοί που θα μείνουν εκεί? Κοιτάξτε, εγώ μέχρι τώρα θεωρούσα τον Πούτιν έναν μεγάλο ηγέτη με μια πολιτική που διαφωνούσα κάθετα. Ξέρετε, είναι άλλο αν έχει μεγάλα χαρακτηριστικά, αναζωογόνησε την Ρωσία. Τώρα αναρωτιέμαι αν έχει παγιδευτεί μέσα στα όνειρά του και μέσα στις φαντασιώσεις του για μια μεγάλη ισχυρή Ρωσία. Διότι κατά τη γνώμη μου υπονόμευσε τη θέση της Ρωσίας. Και βλέπετε, δεν ήθελε να υπάρχουν οι δυτικοί στην Ουκρανία, αλλά το ΝΑΤΟ έφτασε σήμερα μέχρι τα πολύ στενά σύνορά του στην Πολωνία προς Ανατολάς. Βλέπετε, οι Βαλτικές εξοπλίζονται περισσότερο. Δηλαδή έφερε ένα μπούμεραν και να πω και κάτι, ο Πούτιν κατάφερε να συνενώσει ξανά τις νατοϊκές και ευρωπαϊκές δυνάμεις και να αναζωογονήσει και να δώσει φυλή ζωής, όπως λέω εγώ, στο ΝΑΤΟ. Αυτά είναι κατορθώματα κάποιου που δεν το θέλει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζιά, για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Τάσο, για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.